Πειρά λοιπόν εξακολουθεί να ρίχνει η αντιπολίτευση στον Ερντογάν. Τον κατηγορεί ότι με την οικονομική του πολιτική ευνοεί τους κερδοσκόπους. Και η Μαρία Ζαχαράκη στη σύνδεσή μας και θα μας πει περισσότερα. Και επίσης, Λίνα, τον κατηγορεί η αντιπολίτευση αλλά και οι οικονομολόγοι ότι κάνει αλχημίες ο Τούρκος πρόεδρος και με την οικονομία και με τη λίρα. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επέτρεψε αυτές τις ημέρες σε κάποιους να εσχροκερδίσουν, κερδίζοντας εκατομμύρια, όπως είπε, δολάρια, εις βάρος του λαού, και προανήγγειλε μάλιστα κοινοβουλευτική έρευνα. Και ενώ σχολιάζοντας την πολιτική του Τούρκου Προέδρου των χαμηλών επιτοκίων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε ότι στην πράξη δεν υπάρχει καμία μείωση από τις τράπεζες και ο αγρότης και ο έμπορος συνεχίζουν να πληρώνουν τα δάνειά τους με τα ίδια υψηλά επιτόκια. Τώρα, την ίδια ώρα, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν και αποκαλύπτουν, μάλλον θα λέγαμε, ότι η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας τυπώνει χρήμα όσο ποτέ άλλοτε. Τα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, γιατί εκεί το βασίζουν, σε λίρες όμως έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε λίγες εβδομάδες, που σημαίνει κατά τους οικονομολόγους ότι τυπώνεται χρήμα και αυτό σημαίνει πληθωρισμός. Ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Fitch από την άλλη πλευρά προβλέπει ότι το 2022 θα είναι χειρότερο για την Τουρκία και τις τράπεζές της, και μέσα σε όλο αυτό το ζωφερό περιβάλλον που προβλέπεται και ζει εδώ η τουρκική κοινωνία, Λίνα, ο λαός ακόμη περιμένει και ελπίζει ότι οι τιμές και οι αυξήσεις θα πέσουν, αλλά αντιθέτως αυξάνονται σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που γίνονται εδώ. Πάντως, ο Τούρκος πρόεδρος έχει καταλάβει ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κάνει ανοίγματα λοιπόν τώρα προς το Ισραήλ, συναντιέται με επιχειρηματίες προς αναζήτηση πόρων. Χθες λοιπόν το βράδυ συναντήθηκε με την εβραϊκή κοινότητα της Τουρκίας και έστειλε ένα μήνυμα συνεργασίας προς το Ισραήλ μετά από χρόνια που ξέρουμε ότι οι σχέσεις τους δεν είναι και τόσο καλές. Τώρα, τέλος να πω ότι στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όμως δεν υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη, γιατί η τουρκική δικαιοσύνη συνεχίζει την κράτηση του Τούρκου ακτιβιστή Οσμάν Καβάλα. Αυτό τουλάχιστον αποφασίστηκε πάλι σήμερα από το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, που εξέτασε πάλι την υπόθεσή του.